Θέλω να δούμε τώρα το πολιτικό. Καίει τώρα το πολιτικό ρεπορτάζ πλέον, καθώς η πρωτοτυπία έχει σπάσει ρεκόρ του κ. Μητσοτάκη μέσω τηλεοράσεως ανακοίνωσε. Ε, ε, ανακοίνωσε ότι θα γίνουν εκλογές μέσω τηλεοράσεως. Αν είναι δυνατόν, σε μια εκπομπή το λένε, σε μια συνέντευξη, σε μια εκπομπή, η οποία ουσιαστικά πάτωσε, κυρίε και κύριοι. 9% τηλεθέαση, πολυσυζητημένη συνέντευξη, στη σκιά τη τραγωδία των Τεμπών, 9% γύρισαν την πλάτη οι Έλληνε, οι γύρισαν την πλάτη στον κύριο Μητσοτάκη, μα και στον κύριο Θεοδωράκη. Δεν ξέρετε γιατί ο κύριο Θεοδωράκη ω πολιτικό, τώρα είναι δημοσιογράφος του κανάλι, αλλά ω πολιτικό έχει καταγραφεί πλέον. Έτσι. Πάμε να δούμε το πρώτο απόσπασμα, το βίντεο που έχει εξοργήσει κυριολεκτικά τον κόσμο, την κοινωνία, ο κ. Μητσοτάκη θα έκανε χειρότερα για το θέμα τη αναλογική ευθύνη, την ανάληψη τη αναλογική ευθύνη είναι η συντάφτιση. Όπω χθε βλέπαμε ότι είναι ευκαιρία που λέγανε και οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ αναστοχασμού το μάτι ευκαιρία, λέει ο άδονη, Τώρα έρχεται ο κ. Μητσοτάκη. Λέει ότι υπάρχει αναλογική ευθύνη ο κύριος Θεοδωράκης ανακοίνωσε λοιπόν ότι θα φιλοξενήσει τον κύριο Τσίπρα α, ύστερα από φοβερό τρολάρισμα. Βέβαια πρέπει να σας πω δύο στοιχεία ρεπορτάζ πριν το δούμε. Στοιχεία ρεπορτάζ ξαναλέω. Α, ο κύριο Τσίπρα βρίσκεται διλήμματο εισαγωγικά. Όχι ότι δεν θα πάει γιατί υπάρχουν αρκετοί που του λένε μη πα. Μη πα, όχι γιατί δεν θα τα βγάλει πέρα, αλλά γιατί θα νομιμοποιήσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Θα πάει όμω, δεν μπορεί να μην πάει ο κύριο Τσίπρα, σαν λίμονο. Και το δεύτερο είναι, στοιχείο που σας έχουμε, είναι ότι αυτή η συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη που μεταδόθηκε χθε είναι η δεύτερη συνέντευξη. Η πρώτη είχε γραφτεί πριν από 20 μέρε την παραμονή τη τραγωδίας των Τεμπών στο Μέτσοβο, όπου είχαν πάει για να κάνουν σκι ο κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Θεοδωράκη μαζί, στο τριήμερο, και στο πλαίσιο του σκι και τη τριήμερη καλοπέραση εκεί στην Δευτέρα κάνανε και την συνέντευξη, η οποία ήταν με ντεκόρ, το βίκο, τα φαράγγια κλπ. Αυτοί θέλαν να μας δείξουν, λόγω της τραγωδίας των ντεμπών, λόγω της τραγωδίας των τεμπών, άλλαξαν τα σχέδια και προσαρμόστηκε, ξαναγράφτηκε η συνέντευξη και άλλαξαν και οι ημερομηνίε ποιε ημερομηνίε των εκλογών, άλλαξε όλο αυτό. Πάμε να δούμε το απόσπασμα. Τώρα, αυτό το οποίο νομίζω ότι Ενοχλεί και θυμώνει τους, ε, τους πολίτες ε, σε αυτήν την άχαρη τελείως αντιπαράθεση. Είναι ε, να προσπαθούν κάποιοι όχι απλά να επιμερίσουν ευθύνε, αλλά να λένε περίπου ότι τα τρένα λειτουργούσαν μια χαρά μέχρι τον Ιούλιο του 19 και ήρθαμε εμείς και τα διαλύσαμε. Εμείς και εγώ προσωπικά ανέλαβα με θάρρος την ευθύνη που αναλογεί. Και είπα μια κουβέντα. Φταίμε όλοι. Γιατί είναι τόσο δύσκολο, κύριε Θοδωρά, και αυτή την κουβέντα να την πούμε επιτέλους όλοι. Γιατί δεν την έχουν πει όλοι. Δεν την έχουν πει όλοι. Δηλαδή, δεν μπορούμε επιτέλους να συμφωνήσουμε. Ότι όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνη. Το μερίδιο που μα αναλογεί για τα χρόνια που κυβερνήσαμε. Τόσο δύσκολο είναι αυτό. Και πρέπει να προκαλούμε την νοημοσύνη των πολιτών και θα έλεγα και την οργή των θυμάτων τη τραγωδία. Με το να λέμε εμεί δεν και φταίνουν οι άλλοι. Μα θα, θα κερδίσει κανεί πολιτικά ε, από αυτό. Πολύ αμφιβάλλω, αλλά σε, σε βαθιά ανθρώπινο επίπεδο. Πάντω και ο κύριο Ήπρα είπε ότι έχω την ευθύνη που μου αναλογεί. Τώρα ε, κοιτάξτε να δείτε. Ε, 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 η ευθύνη που του αναλογεί δεν φαίνεται να δείχνει τουλάχιστον οποιαδήποτε ευθύνη με τον τρόπο με τον πολιτικό. Mm. Αυτό. αυτό. λοιπόν ήταν με τον κύριο Τσίπρα το ίδιο. Εγώ πάντως θέτω ως ερώτημα γιατί βλέποντας το, τη συνέντευξη ο κύριος Μητσοτάκη κοιτάζει συνεχώς σαν να έχει το κιού κάτω δεξιά. Άμα το παρατηρήσετε να το ξαναδούμε, κοιτάζει, κοιτάζει σαν να έχει ότο Q. Ξέρετε το μηχάνημα που είναι γραμμένε οι απαντήσεις, οι δηλώσεις, είναι η παπαγαλία. Αν αυτό ισχύει, σημαίνει έτσι περαιτέρω ότι η συνέντευξη ήταν προκάτ. Ερωτήσεις, απαντήσεις, γραμμένα όλα έτοιμα, θα πεις εκείνο, θα απαντήσει στο άλλο, Ανδρέα Βαγκριακόπουλα. Ξαναλέω, έτσι όπως το βλέπουμε, αν τον παρατηρήσετε τον κύριο Μητσοτάκη, κοιτάζει συνέχεια σε ένα συγκεκριμένο σημείο δεξιά, εκεί που τα τηλεοπτικά συνεργεία σε αυτές τις περιπτώσεις βάζουν το O το Q για να α, μην χάσει τον ήρμό του. Πάντως, σε αυτή τη συνέντευξη έχει πει πάνω από 15 ουτοπιστικά υποσχέσεις για να δείξει ότι πρώτον θέλει να μπλέξει τα πάντα και να μην μπορούμε να βρούμε άκρη. Το ότι όλοι ευθύνονται και όλοι οι προηγούμενοι, αυτός τέσσερα χρόνια τι έκανε. Μην μείνουμε σε αυτά. Είναι αυτό. Έχουμε τα άλλα που είπε για, τους, ο, για, τους, για τις προσλήψεις που έχει πάρει από την ημέρα που έλεγε ότι δεν θα πάρουμε χωρίς αξιολόγηση και χωρίς να ξέρουν και να μην είναι αυτοί που θα αναλάβουν τις ευθύνες που σε υπουργεία σε δέκο και τα λοιπά. Και Για να επιβεβαιώσουμε και... το, προκάτ, και δεν. το προκάτ, το προκάτ, το, το εξαντικημένου προκάτ της συνεντεύξεως, εξαντικημένου θα το πω γιατί δημιουργούνται θέματα εδώ με ποια σύγκρουση γιατί υπάρχει σύγκρουση εδώ συμφερόντων. Τι να κάνουμε, ο κύριο Θεοδωράκη ήταν πολιτικό αρχηγό, ο οποίο, όπω σα έχουμε αποκαλύψει, έχουμε και το ντοκουμέντο, το ηχητικό ντοκουμέντο του κυρίου Θεοδωράκη, να επιβεβαιώνει ότι από τη Νέα Δημοκρατία, όταν ήταν το 19 να ψηφιστεί η συμφωνία των Πρεσπών επί ΣΥΡΙΖΑ, από τη Νέα Δημοκρατία του έλεγαν, όπω του είχε ξεφύγει και είχε πει ο κ. Μαυροτά, νυν γενικό γραμματέα αθλητισμού στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ο κ. Μαυροτά που το είχε πει είναι τώρα διορισμένο διακοσμητικό. Εδώ τέσσερα χρόνια. Διακοσμητικό yeah. μεν, αλλά έχει το διορισμό και yeah, τη θέση. Εδώ και τέσσερα Ακριβώ γενικό yeah. γραμματέα αθλητισμού. Και <laughs> είχε αποκαλύψει, παρακαλώ, είχε αποκαλύψει και το επιβεβαίωσε τότε ο Σταύρο Σοδωράκη, να τον ακούσουμε, ότι του Δημοκρατία, δηλαδή Μητσοτάκη. Ότι βαστάτε ψηφίστε για να μην μας μείνει η καυτή πατάτα. Πάμε να τον ακούσουμε. Λέω, μας είχε πει κύριε Θαδωράκη, ο κύριος Αμαυροτά εδώ στην εκπομπή, ότι ναι. ο αντιπρόεδρός σας, ότι κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία λέγαν βάστα ποτάμι για να ψηφιστεί η συμφωνία <laughs> των Πρεσπών. Είναι αλήθεια αυτό. Επειδή, επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε τώρα επειδή δεν θέλουν. Προφανώ είναι αλήθεια. Προφανώ υπήρχαν. Τώρα δεν, θε... δεν είναι τη στιγμή, γιατί μένα δεν με ενδιαφέρει να είμαι διχαστικό. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι που βγαίνουν τώρα στι πλατείε και λένε Μα τι είναι αυτό που έγινε με τη Μακεδονία, και ποιοι το κάνανε, ποιοι κακοί το κάνανε. Οι ίδιοι άνθρωποι μα έλεγαν: Μη τυχόν και πάτε πίσω, μην τυχόν και δεν το κάνετε, μην τυχόν και πάρουμε εμεί την καυτή πατάτα. Αυτή ήταν η συμπεριφορά του. Θα του κρίνει ιστορία, γιατί νομίζω ο λαό έχει αρχίσει να βγάζει τα συμπεράσματά του. Παπα Κυριακόπουλο, ο ένας χρωστάει χάρες στον άλλον. Από την πολιτική περίοδο που ήτανε... Ναι, εγώ δεν θέλω να σχολείω αυτό. Έχουμε μια Για πολύ τι? σοβαρή αποκάλυψη που οδηγεί σε ποινικέ ευθύνε τη παρούσα κυβέρνηση. Αν θέλετε να την πούμε. αυτά τα καραγκιοζηλίκια μυτσοτάκι Μητσοτάκη-Θοδωράκη, είναι η συνέχεια των καραγκιοζηλίκων. Δεν <laughs> Έλα. Τη Εκχώρηση τη Μακεδονία στου Σκοπιανού όπω βλέπουμε σήμερα. Είναι ακριβώ η ίδια ιστορία. Βοήθαμε για να σε βοηθήσω. Αυτό το πράγμα είδαμε. Δεν είχε καμία σχέση με δημοσιογραφική εκπομπή, καμία σχέση με συνέντευξη. Ένα στιμένο πράγμα ήταν με οτοκιού όπω είπε. Γιατί ο κ. Μιούτσο δεν μιλάει πουθενά χωρί οτοκιού. Oh. Και τα διαγγέλματα είναι με οτοκιού. Και οι ομιλίε είναι με τα οτοκιού, τα αόρατα οτοκιού που άμα κοιτάξει προσεκτικά θα τα δει. Και. Γενικά, ο κύριο Μητσοτάκη δεν πιστεύω ότι έχει συνέστηση του τι λέει. Πλέον έχω τεράστιε αμφιβολίε. Γιατί δεν μπορεί να βγαίνει ο Πρωθυπουργό και να λέει ότι θα πάρει τηλέφωνο του Ιταλού για να μην στέλνουν σαπάκια τρένα στην Ελλάδα. Άρα, όταν ήρθαν τα σαπάκια τρένα τα οποία τα είχαμε καταγγείλει από το δελτίο σου, Ανδρέα Καψαμπέλη, από την εκπομπή σου, ήξερε πολύ καλά ο κύριο Μητσοτάκη τι φέρνουν οι Ιταλοί. Παίρνουμε λοιπόν την τη σύμβαση... αποκάλυψη για να πάμε και στα υπόλοιπα που έτσι. Όταν υπέγραφε τη σύμβαση του Ιουλίου τέμι. του 2022. Που την είχαμε καταγγείλει και αυτή, που γλίτωνε από του Ιταλού εκατοντάδε εκατομμύρια ευρώ σε επενδύσει, ήταν και τα τρένα τα σαπάκια μέσα. Mm -hmm. Και γι' αυτό οι Ιταλοί και η εταιρεία είναι στο απειρόβλητο γεγονό πρωτοφανέ. Όπω μπορεί να τεκμηριώσει και ο κύριος Φωτόπουλο, που ξέρει από οικονομία και ξέρει τι ευθύνε ιδιωτική εταιρεία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έχουμε τη σύμβαση 717 την περιβόητη, που όντω αφορά και τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει δηλαδή πολιτική ευθύνη και στο ΣΥΡΕ. Ναι, δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει, το συζητάμε υπάρχει. αυτό. Προσέξτε τώρα τη βόμβα. Η σύμβαση αυτή τη διερευνούσε η έντιμη εισαγγελέα κατά της διαφθοράς πρώην Ελένη του Λουπάκη. Ήταν το τελευταίο έργο που είχε στα χέρια της. Mm -hmm. Την καρατόμησαν την ώρα που διερευνούσε τη σκανδαλώδη σύμβαση 717. Κρατήστε το. Έρχεται χθε ο κύριος Καστανίδης και αποκαλύπτει το έγγραφο της Εθνικής, της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας προς το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο είναι τελεσίγραφο. Τι λέει αυτό το έγγραφο? Υπάρχει κίνδυνος, κάντε άμεσα τις ενέργειες και ενημερώστε μας εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος για το τι κάνατε. Αλλιώ Αλλιώς θα πάτε κατηγορούμενοι. Αυτό είναι το νόημα. Ξέρετε τι έπαθε η επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που είχε την υπόθεση στα χέρια της. Εξαϊλώθηκε. Έφυγε εγκατέλειψε την Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Η επιθεωρήτρια. Τι έννοι, Προσέξτε. Εγκατέλειψε την Εθνική Αρχή Διαφάνεια. Ε, Εξεδιώχθη. Εξεδιώχθη. Έχουμε λοιπόν τουλουπάκι. Καρατομείται με πρόσχημα την Οβάρτη που αθωώθηκε πανηγυρικά. Η επιθεωρήτρια ξαφνικά εγκαταλείπει την υπόθεση. Έρχεται η εισαγγελία, κυρίε και κύριοι, και βάζει την υπόθεση στο αρχείο. Προσέξτε και έρχεται το Νοέμβρη του 2022 ο Ευρωπαίος εισαγγελέα και απαιτεί να ανοίξει άμεσα υπόθεση την οποία την είχαν αρχιοθετήσει οι ίδιοι που την παρέλαβαν από την καρατομημένη Ελένη του Λουπάκη. Ξέρετε ποια είναι η αποκάλυψη ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει στα χέρια της καταθέσεις φωτιά οι οποίες πιθανότατα να οδηγήσουν πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα να κάνουν παρέα με την κυρία Καϊλή. Κρατήστε το αυτό. Πολύ ενδιαφέρον, να είναι... το κρατάμε. Παρακαλώ, θέλω να προχωρήσουμε, να γυρίσουμε στο το, το βασικό κορμό που συζητούσαμε προηγουμένως. Γιατί είδαμε, είδαμε, και δεν είναι άσχετο κυρίες και κύριοι, ότι ξανά βγαίνει τώρα στο προσκήνιο ο, ο Σταύρος Θεοδωράκης, ο οποίος είχε διευκολύνει, αν μη τι άλλο, αυτό είναι ομολογημένο από τον ίδιο, τον κύριο Μητσοτάκη ψηφίζοντα τη συμφωνία των Πρεσπών για να προχωρήσει η συμφωνία των Πρεσπών και να ανοίξει η ιστορία. Είδαμε προχθέ ότι ο Ζάεφ ευχαρίστησε και τον Τζίπρα και τον Μητσοτάκη για την περίφημη ιστορία τη Φλόρινα, διότι όλα αυτά έχουν ω ορίζοντα την μετεκλογική. Αφενό, μεν προσφυγή στη Χάγη για τα ελληνοτουρκικά, έτσι να μην το ξεχνάμε, και δεύτερον, την εκολαπτώμενη σχεδιαζόμενη α, συμφωνία των Πρεσπών του Αιγαίου. Αυτό που λέγαμε από τότε, Πρέσπε του Αιγαίου. Οι... Εκεί θέλουν. Η οποία δεν μπορεί να γίνει από, από μονακομματική κυβέρνηση. Σε καμία περίπτωση. Και τώρα λοιπόν έρχεται η τεκμηρίωση, έρχεται η επιβεβαίωση, διότι η κυρία Μπακολιάνη, η οποία για του δικού τη λόγου είτε κάνει το λαγό, είτε είναι μαρτυριάρα, να το πω έτσι, τι είπε. Τι είπε η κυρία Μπακολιάνη, η οποία είχε δηλώσει πριν από μερικέ εβδομάδε στο Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV, ότι δεν έχει ταμπού με τη συνεκμετάλλευση. Δεν έχει κανένα ταμπού με τη συνεκμετάλλευση. Θα ακούσετε, θα δούμε, θα θυμηθούμε τι είχε πει και θα ακούσουμε τι είπε σήμερα η κυρία Μπακογιάννη όταν ρωτήθηκε αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να συνεργαστεί με την ελληνική λύση του Κυριάκου Βελόπουλου και θα ακούσετε γιατί είπε ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί. Πραγματικά είναι αποκάλυψη, όπως και να το δει κανεί. Πάμε. Είναι ταμπού για σας το θέμα της συνεκμετάλλευσης των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, κύριε Σεχίνι. Είναι ταμπού για σα το θέμα τη συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο, Εγώ δεν έχω κανένα ταμπού, κύριε Σεχίνι. Η πραγματικότητα είναι ότι εμεί τον αποκλείουμε τον κύριο Βερμποφλού, γιατί είναι αδύνατο να συνεργαστούμε με ένα κόμμα, το οποίο έχει εκ διαμέτρου αντίθετε απόψει στα εθνικά θέματα από εμά. Έτσι, ξεκάθαρα. Ε, κύριε... Η πραγματικότητα είναι ότι εμεί τον αποκλείουμε τον κύριο Δελόπουλο, διότι είναι αδύνατο να συνεργαστούμε με ένα κόμμα το οποίο έχει εκ διαμέτρου αντίθετε απόψει στα εθνικά θέματα από εμά. Έτσι, ξεκάθαρα. Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Εξπρόεδρε. Οι επόμενε εκλογέ είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Μετά τι εκλογέ θα έχουμε συνεκμετάλλευση <συνλήσι> στο Αιγαίο. Ακούστε, θα σα συνεχ... <συνλήσι> λοιπόν, πω τώρα. Σίγουρα 100% και φαίνεται από Πώς την επίσκεψή μου. Αυτό. Μα το είπε ο Μπλίνκερ. Θε τι είπε. Ξεχάσατε τον Ισμιτ και αν δεν είναι η Τουρκία στο παιχνίδι, ξεχάσατε οποιαδήποτε λύση. Το είπε σε δήλωσή τη και η κυρία Μπακογιάννη, δεν κάνω λάθο. Η κυρία Μπακογιάννη διάπραξε λεκτική εθνική προδοσία. Το δεν μπορεί Είναι λεκτική εθνική ο κύριο Σακίνη στο, στο Crit TV. Ω λέξη και ω πρόταση, πρώην Υπουργό Εξωτερικών δεν μπορεί να λέει δεν είναι ταμπού στην εκμετάλλευση. Αυτό είναι εθνική προδοσία. Κύριε Φατόπουλα, mm. Τι να πω. Τι να πω, το σχολείά Καταρχήν, αν η κυρία Πακογιάννη ε, αυτό που είπε νομίζει ότι το είπε για κακό ή για να προσβάλλει τον κύριο Βελόπουλο και την ελληνική λύση, ε, πλανάτε. Έτσι. Ε. Η, ν η Νέα Δημοκρατία νομίζω ότι έχει γίνει πιο ΣΥΡΙΖΑ από το ΣΥΡΙΖΑ στα εθνικά θέματα. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει όλοι. Από εκεί και πέρα, η πορεία για ε, συγκυβέρνηση νομίζω ότι είναι προδιαγεγραμμένη. Η κυρία Μπακογιάννη δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να, να το λέει, να το φωνάζει, όλε τι δηλώσει. Το, προαναγγέλει, το, προαναγγέλει. το προαναγγέλει, προαναγγέλει και αυτό που θα γίνει την επόμενη μέρα. Δεν λέει για τη συγκυβέρνηση αλλά λέει για αυτά που θα έρθουν μετά τις εκλογές και μετά τη συγκυβέρνηση. Σήμερα νομίζω, η συγκυβέρνηση σήμερα, είναι... σήμερα κύριε Φωτόπουλε, αντιλαμβάνομαι, γιατί επιμένω, έκανε και ένα βήμα προαναγγέλλοντα με την ανάποδη οπτική, α το πούμε έτσι, τη συγκυβέρνηση, λέγοντας ότι θα συνεργαστούμε όσοι συμφωνούμε στα εθνικά θέματα, έτσι σε αυτή τη γραμμή, την οποία προαναγγέλλω εγώ τη συνεκμετάλλευση και ούτω καθεξής, Λοιπόν, άρα θα συνεργαστούμε αυτοί που συμφωνούμε με τη συνεκμετάλλευση. Συγκυβέρνηση... Δεν θα συνεργαστούμε. Δεν μπορούμε. Δεν θα γίνει συνεργασία με τον Βελόπουλο, διότι δεν θέλει τη συνεκμετάλλευση. Το... Η κυρία Μακογιάννη... Παπαδόπουλο έβαλε... και τη συγκυβέρνηση και, Μακογιάννη... και το περιεχόμενο έβαλε... τη. Έβαλε... έβαλε το όριο. Λέει, από εδώ είμαστε εμεί αυτοί οι οποίοι έχουμε αυτέ τι θέσει. Συνεκμετάλλευση. Βόρεια Μακεδο... Μακεδονία μειονότητε, ό,τι εν πάση περιπτώσει πρεσβεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Και από την άλλη μεριά είναι ο κ. Βελόπουλο, με τον οποίο δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Η συγκολητική ουσία για αυτού του ανθρώπου είναι η συγκυβέρνηση. Το είπε ξεκάθαρα. Λίγο, λοιπόν, Ανδρέα, ο <Στι> ε, πρέπει να συγχαρούμε την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη για την ειλικρίνειά τη. Γιατί είπε ξεκάθαρα την αλήθεια, την αλήθεια που δεν τη λένε βέβαια ούτε ο κύριο Μητσοτάκη ούτε τα συστημικά ΜΜΕ. Η κυρία Μπακογιάννη έδωσε στου ψηφοφόρου να καταλάβουν ότι η ψήφο στον κύριο Μητσοτάκη συνιστά εκχώρηση του Αιγαίου. Άρα την επόμενη μέρα δεν έχει κανένα δικαιολογία. Αυτό που έκανε η κυρία Μπακογιάννη είναι ύψιστη υπηρεσία στην δημοκρατία. Μάλιστα. Ε. Ευχαριστώ. Η διαδικασία αυτή δεν είναι πρώτη φορά που την ακούμε. Την πρώτη φορά που την ακούσαμε τη συνεργασία για το Αιγαίο με την Τουρκία Ξεκίνησε το 1992. Πίσω, όχι, πίσω, όχι πας, τότε ο πατέρας της το είπε, τότε, πας, πρώτος, Τώρα, ο πήγα πήγα γίνει. τώρα απλώς, το, ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας με τον Μητσοτάκη, τον Κυριάκο, ναι. ο στόχος τους είναι τι, να συνεκμεταλλευτούν το Αιγαίο και να παίξουν μαζί παιχνίδια για ό,τι ενέργεια θέλουν να βγάλουν και να έχουμε. Ναι. Και ταυτόχρονα να αφήσουν στην κρεμασμένη τη θράκη το πώς θα τη μοιράσουν σε δύο κομμάτια. Και γι' αυτό οι ίδιοι και εδώ είναι ανέχεται αν αυτές τις κινήσεις για τα Σκόπια, για τη γλώσσα που δεν υπήρχε γλώσσα. Η κυβέρνηση. Εγώ, τα ανέχετε. Δεν τα ανέχετε. Μα τα Τι επιβάλλει τα καθόλου. Τα υποδαβλίζει. Τα... Τι τα ανέχετε. Εγώ δεν θα, δεν θα πω ότι, ότι τα έχει κάνει προοφεί. την παρέμβαση όπω καντήγει ο Κυριακό Βελόπουλο. Αλλά την βολεύουν. Προ... 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 Κάτσετε δυο προ... λεφτά. Κάτσε δυο λεφτά για να μην πείτε ότι δεν με συγχωρείτε. Όταν ανέχεσαι κάποια πράγματα σαν κυβέρνηση. Μου μιλάτε για τον Κυριακό Μητσοτάκη, ο οποίο το πιθανότερο είναι. εξίσου, εν πάση περιπτώσει, πολύ πιθανό με την κατάρρευση που έχει και η Νέα Δημοκρατία, να μην είναι ο αρχηγό ο επόμενο. Ποιο προαλήφεται τώρα, Βλέπουμε εδώ ότι έχουν αρχίσει κινήσει και επειδή μιλάμε για τη συγκυβέρνηση, κινήσει να ετοιμαστεί διάδοχη λύση, να ετοιμαστεί ο κ. Δένδια, ο οποίο κάνει συναντήσει, πήγε στο Κόσοβο, είδε τους, τον Κοσοβάρο πρωθυπουργό, εισαγωγικά που δεν τον έχει αναγνωρίσει η χώρα, Α, φτιάχνει τη δική του ατζέντα όπω τη θέλουν οι Αμερικανοί. Μετά τον, τον κύριο Πάτση. Και, νύχι, και, πάει ήδη και... ο κύριο Πάτσης. Γιατί εσείς πιστεύετε Ακριβώ το... τι θέλω να πω λοιπόν. Για... Ότι, ότι, εδώ πλέον είναι ορθάνυχτο. Η κυρία Μπακολιάνη σήμερα είπε πολλά πράγματα με δύο λέξει. Ξαναλέω. Είπε ότι επειδή δεν βγαίνουν τα κουκιά ούτε στην πρώτη ούτε δεύτερη. δεν θα γίνουν δεύτερε εκλογέ διότι και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων δείχνουν ότι. Ναι, σα λέω τελευταία στοιχεία. Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και οι τρεις μαζί με το ζόρι θα μπορούν να κάνουν κυβέρνηση α, συνεργασίας. Και οι τρεις μαζί. Και οι τρεις μαζί. Άρα... Άρα λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης ενδεχομένως να μην έχει ρόλο σε αυτή την ιστορία να τον ε, ε, α, π, ρίξουν, να τον ανατρέψουν, να αναλάβει ο Δένδιας και να υπάρχει Δένδιας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ Εκεί ο κύριο Ανδρουλάκη θα δείτε ότι θα βάλει πολύ νερό στο κρασί του, γιατί ο κύριο Ανδρουλάκη λέει: Δεν θέλω το μτσοτάκι. Ναι, <Κι> το είπε Δεν λέει: Δεν θέλω από τη Νέα Δημοκρατία. Με μια, κυβέρ... με μια βουλή η οποία θα είναι διευρυμένη, να το πω έτσι. Και έδωσε γενικά. λοιπόν το στίγμα η κυρία Μπακολιάνη ότι η κυβέρνηση συνεργασία που θα προκύψει από τι εκλογέ, αυτή η κυβέρνηση, θα έχει πρώτο άξονα. Τα εθνικά, δηλαδή την εκμετάλλευση. Από εκεί Όχι, θα φτιάξουμε τη μοιρασιά, πρώτα. Τη Να το θέτουμε σωστά, στην οθή του βάση. Από είναι. εκεί θα φτιάξουμε πρώτα, θα συμφωνήσουμε σε αυτό και μετά θα τα βρούμε για το αν θα δώσουμε θα δώσουμε δυο δεκάρε ή δεν θα δώσουμε ή αν θα διορίσουμε ή ποιο διοικητή θα βάλουμε σε ποιο νοσοκομείο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε και αφού τα βρίσκουμε ήδη σε αυτό, θα φτιάξουμε την κυβέρνηση. Όποιο δεν συμφωνεί με αυτό, δεν θα είναι. Ωραία, και σα λέω, μέχρι σήμερα ακούμε από το 2000 19, συνέχεια Τις παρενοχλήσεις Των euh, Αλβανών Των Σκοπιανών των, euh, Της ελληνική, η ελληνική Μειονότητα η Μουσουμανική της Τράκη ε, 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 Απειλούνε, όλοι απειλούν Και η κυβέρνηση μπορεί να πει Τι έκανε για όλα αυτά Πήγε πουθενά Πήγε καπουθενά να νομιμοποιήσει η... στον ΟΗΕ τον ΟΗΕ Η κυβέρνηση, η κυβέρνηση πασχίζει τον να, βα... να βάλει Ως τα Σκόπια στον ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα. Τι να πάει. Έφερε το στον μαζί. Συγγνώμη. Κάθε μέρα η Τουρκία μας απειλούσε. Έχουμε την απειλή. Οι δηλώσεις που λένε και ο Ερδογκάν που έλεγε και οι υπόλοιποι και ο Κάρ και οποιοδήποτε λέγανε ότι ναι, θα, έρθουμε νύχτα να σας τα πάρουμε. Κάνανε κάποια κίνηση να ενημερώσουν επίσημα σαν κράτος. Αν δεν είμαστε κράτος δεν το κάνεις. Μάλιστα. Έτσι, Ανδρέα. Έτσι, να κάνει... Π, Ανδρέα Βαγγελιακόπουλε. Ανδρέα. Έκανε κανένα. Ο, ο κ. Μητσοτάκης πήγε να πιει κάτι Πώς, με το... σύν, έκανε, καφέ. Πόσοι... άλλο για καφέ. Τον Ερντογκάν. Πώς συνδέεται Καπίνα, λοιπόν νου? αυτό που είπε ο Ανδρέας ο Καψαμπέλης για την απόφαση της πρωτοδίκου Φλωρίνης με την καρατόμηση της κυρίας του Λουπάκη. Μία κυβέρνηση η οποία μπόρεσε να κανατομήσει την εισαγγελέα κατά της διαφθοράς και να εξαφανίσει την επιθεωρήτρια της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, θέλει να μας πείσει ότι δεν μπορούσε να παρέμβει στην πρωτοδίκη Φλόρινας, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε αυτά τη Ντόρα, Ανδρέα. Θέλω να μιλήσω. Σου είπα, είναι, είναι, ο ορισμό τη ειλικρίνεια. Η κυρία Μπακογιάννη ενημέρωσε τον Πανελλήνιο ότι όποιο ψηφίζει Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτομάτω εκχωρεί αυτά για τα οποία οι πρόγονοι μα πολέμησαν έχει σαν αίμα. Ε, Το και... άξονας ΑΟΣ Ελλάδας-Κύπρου είναι υπαρκτός επειδή πέθαναν Έλληνες και πέθαναν και Έλληνες στη Κύπρο Κύριε Μπακογιάννη, είναι απελευθερωμένη και, και για τους δικού του λόγους λέει την αλήθεια. έτσι Φαίνεται η γυναίκα. Είναι απελευθερωμένη και λέει την αλήθεια. Δεν ξέρω αν είναι απελευθερωμένη και λέει την αλήθεια ή θέλει να δείξει ότι έχει ρόλο πλαγού ή να δείξει ότι αυτή καθοδηγεί τι εξελίξει. Νομίζω Εντά... ότι λέει ψέματα, διαφωνεί με αυτό που λέει. Όχι, Όχι. άλλο λέει. Είναι για Άλλο λέω, γιατί το λέει. Λέει ο κ. Φωτόπουλο ότι είναι απελευθερωμένη και λέει την αλήθεια. Εγώ πιστεύω, γνωρίζοντα από το ρεπορτάζ χρόνια πώ λειτουργεί και η κ. Μπακολιάνη πλέον, ότι θέλει να δείξει ότι αυτή καθοδηγεί τις εξελίξεις. Ότι αυτή δίνει τον τόνο, αυτή προαναγγέλει, αυτή διαμορφώνει τον ορίζοντα της επόμενης μέρας και πάνω σε αυτό τον ορίζοντα και στο χάρτη που ο, η ίδια δίνει, τον πολιτικό χάρτη και το ο, χάρτη των ο, βημάτων, θα συγκροτηθεί η επόμενη μέρα. Εσύ Διότι όταν τα, τρία κόμματα, ο, ο, όταν τα τρία κόμματα, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή, αθρηστικά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, με το ζόρι ξεπερνούν, ακούστε τι σας λέω, με το ζόρι ξεπερνούν το 50% και τα τρία μαζί, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες από όσου ψηφίζουν, γιατί είναι μεγάλα και τα ποσοστά των αναποφάσιστων, ένα στους δύο Έλληνες, ψηφοφόρους μάλλον, που ψηφίζουν, ψηφίζει ένα από τα τρία κόμματα. Η κυρία Μπακογιάννη ήρθε σήμερα, Ανδρέα Κυριακόπουλου, και λέει, για να γίνει όσοι θέλετε τη συνεκμετάλλευση, Ψηφίστε ένα από αυτά τα κόμματα με τα οποία μπορεί να γίνει συγκυβέρνηση. Ναι. Εσύ πιστεύει ότι ο κύριο Μετσοτάκη διαφωνεί με αυτό. Εγώ λέω ΣΥΡΙΖΑ διαφωνεί. Δεν τον άκουσα το ΣΥΡΙΖΑ να βγει και να την καταγγείλει. Ο κύριος Αδρουλάκη διαφωνεί. Δεν Ή είναι. κανεί από το Πασό. Δεν είναι μόνοι. Ο... Πιο... Ή από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι, είναι να πει ότι Είναι, όπα, είναι η να να πει όπα. είναι ο κύριο Καρατζαφέρη. Και είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι δεν βγαίνουν να του διαψεύσουν. Μου, για την αντιπολίτευση, εγώ μιλάω τώρα. Μιλάω για του μέλου με... Μα θα κάνουμε αντιπολίτευση, θα αντιπολίτευση. Δεν θα είναι αντιπολίτευση. Θα 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 κάνουμε αντιπολίτευση, αντιπολίτευση. Δεν θα είναι αντιπολίτευση. Εδώ βγαίνει νεφιά, η γυναίκα και λέει: yeah. Όποιο ψηφίσει η νέα δημοκρατία, παραδίδει το Αιγαίο. Και όποιο συνεργαστεί μαζί του, αυτομάτω συνηγορεί στην παράδοση του Αιγαίου. Πόσο πιο καθαρά να το πει. Ναι, η αντιπολίτευση δεν βγήκε να Αφού είναι πια αντιπολίτευση. Πρώτη Άρα, το... Το τον... Άρα... Άρα δια τη σιωπή και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συνενούν σε αυτό που λέει η κυρία Μπακογιάννη. Η κυρία Ξενογιανακόπουλου, η προερχόμενη από το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ Πρωτά... δε... δεν είπε ποτέ κάτι διαφορετικό. Ε, αυτό που λέει ο Αντρέας. Έτσι. Ήδη δηλαδή... και, είπε Αλλά... την αλήθεια τη. Άλλοι βγαίναν με τι περικεφαλέ στι πλατείε που καλά έκανε και στου εμπρότε τη Οι ίδιοι που παρίσταναν του Μακεδονομάχου Α το παρασκευάσουμε. Βλέπω να, να πουνάει να το κεφάλι. Πρέστες. Για βάλτε μου πάλι λίγο το πλάνο εκεί την ώρα. Γυρίστε λίγο το πλάνο πίσω. Την ώρα που, που, που τα λέει αυτά η κυρία Μπακολιάνη, γυρίστε μου το πλάνο λίγο πίσω, παρακαλώ, από την αρχή. Βλέπω την κυρία Ξενογιανακοπούλου. Ναι. Η οποία να μην ξεχνάμε, εδώ θα τη δούμε ναι, να ναι, πουνάει, πουνάει το κεφάλι κυρία Ξενόγιαννα Κοπούλου, η οποία να μην ξεχνάμε ότι υπήρξε πολιτικό που λένε του Γιώργου Παπανδρέου. Ακριβώ. Με ό,τι αυτό σημαίνει για την εξωτερική πολιτική. Ακριβώ. Δεν θα πάω μόνο στον κύριο Κατρούγκαλο που ήταν και αυτό στη γραμμή να τα βρούμε με του Τούρκου και είναι και ο σκιώδη υπουργό. Του, του Γιώργου του Παπανδρέου που μα πήγε στο Ερζερούν με το γαλάζιο κασκόλ. Στον τόπο μαρτυρίου των Ελλήνων. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το γαλάζιο κασκόλ ξέρετε, δεν είναι το ελληνικό γαλάζιο. Άρα γι' αυτό ξαναδούμε. Είναι, είναι το μη. Είναι το μη οι δηλώσει τη κυρία Παπανδρέου. Είναι το όριο. Μα ανοίγει τα μάτια για να δούμε πώ θα συγκροτηθεί ή θα επιδιοχθεί να συγκροτηθεί η κυβέρνηση συνεργασία τη επόμενη μέρα. Ξαναλέω, όπω φαίνεται, θα χρειαστούν και οι τρει. Δεν θα βγαίνουν τα κουκιά για να φτιάξουν μια κυβέρνηση η οποία θα έχει ω θέμα πρώτον. Για να μην σα πω και Α, εθνικά, τελευταίο. Ναι, τα εθνικά θέματα. Η κυρία Μπακογιάννη έβαλε το όριο. Είπε ότι από τη μία πλευρά είμαστε εμεί, εμείς που συμφωνούμε στο, στο μοίρασμα του Αιγαίου, εμεί που συμφωνούμε στο να λέμε τα σκόπια Βόρεια Μακεδονία, και ο... από την Είτε άλλη είναι ο Βελόπουλος, ο δεν συμφωνεί. Αυτό είπε. Αυτό θέλω εγώ να διευκρινίσω, αυτό κατά την δική μου γνώμη. Μα είναι δημοκρατία. Είναι η νομιτσοτάκης δεν θα είναι αν είναι έτσι τα αποτελέσματα, δεν είναι Είτε άλλο ο κύριο Δένδια δίνει στην πραγματικότητα τι κάνει όλο αυτόν τον καιρό ο κύριο Δένδια. Αποστασιοποιείται, μένει στα εσωτερικά θέματα, στα σκάνδαλα, αλλά παρακαλώ την ίδια ώρα δίνει διαπιστευτήρια καθημερινώ προ τη Δύση, προ του Αμερικάνου, προ το ΝΑΤΟ. Δίνει διαπιστευτήρια ε. ότι αναλαμβάνοντα εγώ και συμμετέχοντα αυτό, αν φύγει ο Μπιτσοτάκη, θα είμαι καλύτερο. Το μεγάλο έγκμα του κυρίου Δένδια, γιατί δεν, θα... δεν το λένε αυτό, ε? είναι ότι αυτός ο άνθρωπο υπέγραψε τη συμφωνία με τον κύριο Μπλίνκεν για τη δίθεν τεράστια συμμαχία Ελλάδος-Συνωμένων Πολιτειών και μετά από λίγε εβδομάδες καταργήθηκε ο East Med. Δηλαδή, υπέγραψε μια συμφωνία που όχι μόνο δεν πήραμε τίποτα, χάσαμε και το μεγάλο μα όπλο. Που ήταν νόμο στα που υπογράψαμε με τους, την Αίγυπτο, την ΑΟΣ, που δώσαμε κομμάτια με, με την Ιταλία, τα οποία άνοιξαν Εκριμένο τον ναι. του αιώλου για δε, τι. Δε ε... ε, δεν με καταλαβαίνει. Ο EastMed δεν ήταν όραμα, υπήρχε ε. και ήταν νόμο του Αμερικανικού κράτου. Και έρχεται ε. ο κύριο Δέντια που υποτίθεται ότι έχει ευαισθησίε. Ε, το... Βάζει την τσίφρα. Και ακυρώνεται ο Ιστ το διανοεί σε αυτό. Εγώ λέω ότι ο κύριο Δένδια έχει εξελιχθεί στο άλλο Ναι, ρε Αντρέα, μου αυτό λέω. Ο ότι κύρι... αυτή τη στιγμή, επειδή ο κύριο Μητσοτάκη χρεώνεται όλη την ενδοτικότητα και από του Νεοδημοκράτε. Έρχεται ω άλλο ο κύριο Δένδια. Επικοινωνιακά. Υπουργό του Μητσοτάκη είναι μέχρι σήμερα. Ότι είναι πιο. Α το πούμε. Ότι λέω, η, στάκτη, η πολιτική που ακολουθεί ο Δένδια δεν είναι μία δημοσίων ούτε. σχέσεων μόνο και να μπορέσει να κάνει να, να λύσει αυτά τα προβλήματα σε βάρος της χώρας μας. Βάλιστα. Είναι εθνικό έγκλημα αυτούρια, αυτούρια και δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Είναι εθνικό έγκλημα. Η πολιτική του κ. Δένδια είναι η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Ναι. Αυτό πρέπει να θυμόμαστε. Ναι. Ο κ. Ναι. δεν είναι αυτονομήτε. Ναι. Αλλά την υπογραφή του δεν διασέλεγε πάνω το χαρτί με τον Μπλίνκεν. Φυσικά. Έτσι.